Χαρακτηρίζεται ως το σύγχρονο γεφύρι της Σάρτας, αλλά βρίσκεται στην Κρήτη. Ο λόγος για το νέο ανισόπεδο κόμβο Μαρίου στο Ρέθυμνο, ο οποίος καρκινοβατεί εδώ και 6 χρόνια. Ακόμα έτσι όπως είναι, ταλαιπωρεί, ρε παιδιά. Πρέπει να τελειώσει, διότι δεν πάει άλλο, να πούμε, και να δούνε τι φταίει, να πούμε. Μέχρι να βρούμε πώς θα πάμε, πώς θα βγούμε, πώς είναι λιγάκι. Αλλά εντάξει. Από το 2009 μια ολόκληρη κοινωνία ταλαιπωρείται. Χιλιάδες οδηγοί έρχονται στα όρια τους, ενώ δυνατές στιγμές συγκίνησης προσφέρονται και στους τουρίστες που χάνονται στους υποκατασκευή δρόμους. Υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά με υπομονή και επιμονή πιστεύω θα ξεπεραστεί. Μπερδεύονται οι οδηγοί, λέτε? Όχι, δεν έχει περιθώριο να μπερδευτούν, απλά πρέπει να ανοίξει. Είναι πολύ καιρό έτσι. Καθυστερούμε πάρα πολύ να φύγουμε για τις δουλειές μας. Δεν είναι δυνατόν η είσοδος του Ρεθύμνου και η έξοδος να είναι έτσι σε αυτό το χάλι. Και οι τουρίστες? Οι τουρίστες μπερδεύονται τα ίδια. Οι τουρίστες κάθε χρόνο βλέπουν την πόλη ένα εργοτάξιο. Η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου έχει γονατίσει και τους επιχειρηματίες της περιοχής. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Στέλιος Κεγιαδάκης, που είχε την ατυχία να μεταφέρει την επιχείρησή του στην πολύπαθη περιοχή λίγους μήνες έπειτα από την έναρξη του έργου. Τον τελευταίο χρόνο όμως είμαστε πλήρως αποκλεισμένοι. Θα έπρεπε πολύ καλά να ξέρει ένας την περιοχή και να είναι εδώ της περιοχής για να έρθει από πίσω, από πλάγιους, βοηθητικούς δρόμους κτλ. Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται το βόρειο τμήμα, το νότιο τμήμα του κόμβου και σε λίγες μέρες θα γίνει αίτηση στη Διεύθυνση Τροχέας προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως μας λέει, ο τζίρος της επιχείρησής του έχει κατρακυλήσει σημαντικά, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα για άλλους συναδέλφους του που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο τζίρος έχει πέσει πάνω από 90%. Με πήρε τηλέφωνο ο πελάτης μου από τα Χανιά και μου έδωσε ραντεβού ένα απόγευμα 7 η ώρα. Στις 7.30-8 παρατέταρτο τον παίρνω τηλέφωνο να το που φτάνει. Και μου λέει: δεν αντέχω άλλο. Πάλεψα, αγωνίστηκα, βρέθηκα μέχρι το Άδελε, βρέθηκα μέχρι εδώ, αλλά δεν μπόρεσα τελικά να φτάσω στο σημείο που είχαμε το ραντεβού μας. Και ενώ ο ΑΚ επισημαίνει πως αυτό το καλοκαίρι το έργο θα παραδοθεί στο σύνολό του, το πλήγμα για τον τουρισμό παραμένει μεγάλο. Έχει πάρει μια παράταση μέχρι τέλη Ιουνίου. Ενδεχομένως να χρειαστεί λόγω των διαφόρων καθυστερήσεων περίπου ένα μήνα ακόμα. Ενδεχομένως. Πλήρως το έργο. Φτάνουν κάποιοι λίγοι εδώ δίπλα και ρωτάνε χρώμα μοναστήρι, μουσείο, ξέρω εγώ, ρωτάνε κάποια πράγματα, αλλά μετά δεν μπορούν να φύγουν. Μπλέκουν πάλι στο δρόμο, τους βλέπω και κάνουν στροφές γύρω, σε λίγο ξαναγυρίζουν αγανακτισμένοι. Το έργο που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ με 5,5 εκατομμύρια ευρώ δημοπρατήθηκε το 2007. Οι εργασίες ξεκίνησαν περίπου το 2009 και ενώ θα έπρεπε να έχει ήδη παραδοθεί εδώ και ένα χρόνο, ακόμα εκτελείται.